Αυτός είναι ένας οδικός χάρτης, αγαπητοί συνάδελφοι, των επόμενων πρωτοβουλειών μας, για τις οποίες πρωτοβουλίες πολλοί μίλησαν και πολλοί πρότειναν. Και βεβαίως άκουσα πολλούς, συζήτησα με πολλούς και κατέληξα σε αυτή την πρόταση. Αλλά γι' αυτό τον οδικό χάρτη πολιτικών πρωτοβουλειών και ενός ισχυρού προγράμματος αλλαγών της επόμενης διετίας ζητώ και ψήφο εμπιστοσύνης. Πρώτο, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα μετά τον Ιούνιο. Υπάρχει μια νέα συμφωνία στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Πρέπει να εργαστούμε με ενότητα και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση, εφαρμόζοντας ένα εθνικό σχέδιο που κορυφώνεται με την προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία, το δημοψήφισμα για το κρίσιμο αυτό εθνικό θέμα. Η προσπάθεια θα στηριχθεί σε εσάς, σε εμάς, στην κοινωνιστική ομάδα. Άρα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η έκφραση της εμπιστοσύνης στην πολιτική που θα ασκηθεί. Το σχέδιο πρωτοβουλειών που σήμερα ανακοινώνεται επιβάλλει παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Και είναι σαφές ότι με τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και την εφαρμογή του νέου προγράμματος μπορούμε να αποφύγουμε και νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αλλά είναι απαραίτητο να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές για να βγούμε από την κρίση. Και αυτό είναι ο οδικός χάρτης. Έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αλλαγές στο κεντρικό κράτος, στη δικαιοσύνη, στο πολιτικό σύστημα, στην οικονομία. Με τον τρόπο αυτό είναι ο πιο σαφής τρόπος να δείξουμε ότι με αλλαγές μέτωπο εμείς προχωράμε μπροστά σε αυτόν τον δικό μας σχεδιασμό, τις δικές μας πρωτοβουλίες για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και να πάρουν όλοι τις ευθύνες τους, και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός με την κρίση του θα δείξει το δρόμο.